Κιλκής Web TV. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Καταρχάς σας ζητάω συγγνώμη για το ποιόν της φωνής μου. Έχω κρυώσει και έτσι δικαιολογείται και αυτή η φωνή. Με βλέπετε όμως με κοντομάνικο. Πιανού η πίεση δεν θα ανέβαινε, πέστε μου, ποιος δεν θα άναβε όταν άκουσε αυτές τις ΙΛ, τα υπόλοιπα εσείς, αυτές τις ΒΛΑ, τα υπόλοιπα εσείς, που άκουσε από το στόμα της βουλευτού, βουλεύτριας ή δουλεύτριας του νομού Κιλκής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ειρήνης Αγαθοπούλου. Και δεν θα πάω στο σοβαρότερο, θα ξεκινήσω από τα πιο απλά. Η πολιτεία είπατε να δώσει λίγη σημασία παραπάνω σε αυτούς. Κυρία Αγαθοπούλου, ο κύριος Αρβανίτης και δεν γνωρίζει και η δουλειά του κατά λάθος βρέθηκε να κάνει τον ευρωβουλευτή από δημοσιογράφος. Δεν ξέρει. Εσείς ποια σημασία δώσατε στους πολίτες του Λεκανοπεδίου Μουριών? Να σας το πω αλλιώς. Ποια σημασία δώσατε προχθές το ατύχημα που η γκαραζόπορτα έπεσε επάνω σε έναν οικογενειάρχη? Πήγατε, είδατε το πρόβλημα, ρωτήσατε πως έγινε? Δεν σας ενδιαφέρουν οι Έλληνες, κυρία Αγαθοπούλου? Πέστε μας αν σας ενδιαφέρουν, διότι αυτό που μας λέτε λίγη σημασία παραπάνω ποιους? Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. Αυτοί λέτε θέλουν να ενταχθούν, θέλουν να ζήσουν σαν όλους τους υπόλοιπους. Σαν ποιους υπόλοιπους? Διαβάσατε με θερμινευμένο, διότι ο συγκάτοικός του έγραψε κάτι στα αράβικα και το μεταφράσαμε και σας το είπα χθες τι έγραψε, το διάβασα μάλιστα για να μην κάνω κανένα λάθος και αλλάξω τις έννοιες που έλεγε. Μίλησε για τους ανθρώπους που τους διοικούν, μίλησε για τον οργανισμό μετανάστευσης, εσείς δεν το καταλάβατε. Μίλησε ότι θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι, δεν είπα να μείνουν εκεί να ζήσουν. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Αυτό το κατάλημα το επιλέξατε εσείς. Και όταν αρχικά έχει γίνει η επιλογή, κατηγγέλθη από τον πρώην δήμαρχο για τον υπεράριθμο κόσμο που βρισκόταν εκεί. Αφού δεν το ξέρετε λοιπόν, ρωτάτε. Ξέρετε πόσους φέρατε στην αρχή? Ξέρετε πόσους έπρεπε να πάρουνε? Πηγαίνετε ρωτήστε και αν θέλετε ρωτήστε τον διαχειριστή που είναι εκεί. Το είπα και χθες. Είπατε το χειρότερο απ' όλα, ουσιαστικά άμυαλους, με κλειστά μυαλά, σαν να τους είπατε πρωτόγονους, σαν να τους είπατε μια και τα μυαλά τους δεν έχουν ανοίξει. Ναι, όντως λέτε ότι τρώνε βελανίδια και απάνω. Μπορεί. Για να το λέτε εσείς κάτι θα ξέρετε. Αν και ξέρω δεν είστε από εκεί την περιοχή, αλλά φαίνεται ζήσατε εκεί και είδατε τους ανθρώπους να τρώνε βελανίδια. Εγώ σας τα πω πιο απλά. Εγώ δεν έχω να στρογγυλεύσω πράγματα για να ικανοποιήσω εσάς ή τους άλλους. Πρέπει να βγείτε και να ζητήσετε συγγνώμη, κυρία Αγαθοπούλου. Ζητήσατε ανοιχτά σύνορα. Πράγματι, έχω δει από το 1.700 τόσο εκατομμύριο που σας ψηφίσανε, εάν υπολογίσουμε είναι τετραμελής η οικογένεια,
και οι τρεις ψηφίζουν, είναι περίπου 590.000 οικογένειες. Εάν λοιπόν πάρουν από τρεις ανθρώπους, καλύπτεται 1.700.000 μετανάστες. Πρώτα θα σας ρωτήσω εσάς προσωπικά, πόσους έχετε στο σπίτι σας? Κανέναν. Και ποιος νομίζει από αυτούς που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ θα δεχθεί να έχει τέτοιο κόσμο? Κανένας. Και γιατί εσείς θέλετε να φορτώσετε στους μουριώτες αυτούς τους ανθρώπους? Επειδή έχουν κλειστά μυαλά, δηλαδή επειδή τρώνε βελανίδια. Θέλω να μου πείτε. Γιατί από ό,τι κατάλαβες εσείς το χόρτο, το σανό, το κάνατε βελανίδια τώρα. Συγκεντρωθείτε. Δεν μπορείτε να βρίζετε με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους. Και λέτε, η κυβέρνηση είναι εκτός πραγματικότητος και οι πολίτες, η κοινωνία εντός πραγματικότητας. Ξέρετε, κυρία Αγαθοπούλου, ποια είναι η πληρεξούσιος των 1.000 περίπου ατόμων εκεί? Την είδατε? Μιλήσατε? Μήπως είστε εκτός πραγματικότητος? Διότι κάτι θα ξέρετε για το εκτός πραγματικότητος. Διότι αν τους ρωτούσατε θα καταλαβαίνατε το τι υφίστανται, το τι υποφέρουν, από τι έχουν ανάγκη, που δεν σας ένοιασε εσάς. Δεν σας ένοιασε ούτε για τους 6.000 που κρεμάστηκαν. Σε ποιανού σπίτι από τους 6.000 πήγατε? Σε ρωτώ. Λέγεται έξω ότι το μεταναστευτικό σας έριξε μαζί με το Σκοπιανό. Και αυτό ίσως θα έριχνε, και λέω ίσως θα έριχνε, τον κύριο Μητσοτάκη. Με αυτά που κάνετε να είστε σίγουροι, μπαίνω σε άλλες ιδέες. Ότι δεν θέλετε να ξανακυβερνήσετε και ότι ό,τι κάνετε το κάνετε να βοηθήσετε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διότι πώς αλλιώς ο κόσμος να έρθει να πει, αχ τι ωραία τα είπε η κυρία Αγαθοπούλου, θα γεμίσουμε εδώ με άλλα 50 εκατομμύρια, 20, 10, 3.000 αν θέλετε, Αλγερινούς, Κογκολέζους, Μπουρκίνα Φάσο, ό,τι θέλετε, τι ωραία θα ζήσουμε μαζί τους. Τελευταία θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αγαθοπούλου, συμφωνείτε με τη βία των ανδρών εναντίον των γυναικών αυτών των ανθρώπων, τους οποίους υπερασπίζεστε? Άρα συμφωνείτε. Αλλιώς πως δεν θα συμφωνούσατε? Συμφωνείτε εσείς με την ανισότητα, διότι δεν είναι ίσος ο άντρας με τη γυναίκα? Συμφωνείτε να βιάζονται και να παντρεύονται παιδάκια τους γέρους? Εγώ δηλαδή να παντρευτώ ένα 9χρονο ή 12χρονο κοριτσάκι? Αυτό θέλετε να κάνετε, κυρία Αγαθοπούλου? Να ανοίξουμε τα σύνορα, μπας και βρω καμιά νύφη 12χρονη? Συμφωνείτε? Εάν δεν συμφωνείτε, τότε γιατί μου ζητάτε να ανοίξω τα σύνορα? Τουλάχιστον σκέφτεστε τι λέτε. Εντάξει, είμαστε άμυαλοι, τρώμε βελανίδια. Καμιά αντίρρηση. Αλλά τρώμε βελανίδια και θα παντρευόμαστε 10χρονα και 12χρονα? Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Σκεφτείτε ξανά και βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη ότι δεν συμφωνώ με την κουλτούρα αυτών. Τέλος. Θέλω να μου βρείτε ένα εδάφιο στο Κοράνι που να μιλάει για αγάπη. Να μιλάει για το αγαπάτε αλλήλους και να μην θεωρεί τους χριστιανούς ως εχθρούς τους, ως άπιστους. Εάν λοιπόν εσείς είστε άπιστοι, σας βολεύει να παντρεύονται τα 12χρονα, σας αρέσει να βιάζονται οι γυναίκες, σας αρέσει να ξυλοκοπούνται οι γυναίκες, δεν σας αρέσει να τις βλέπουν να είναι με την μπούρκα, εάν είστε αυτής της πεπιθήσεως, με γεια σας, με χαρά σας, μην προσπαθείτε να το επιβάλλετε εδώ ζητώντας να ανοίξουμε τα σύνορα, να γίνουμε ένα με αυτούς. Εσύ μπορεί να θέλεις να γίνεις ένα με αυτούς, εμείς, κυρία Αγαθοπούλου, όχι. Δεν μας καλέσατε, αν και σας συνέστησα
Επέστησα την προσοχή. Καλέσατε όμως το πρώτο δημιούργημά μου και αυτό ήταν το καλό. Γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλά, όταν σε μένα ερχόσασταν, ερχόσασταν στην δική μου γνώμη Web TV και όχι στη γνώμη Κυλικής Παιωνίας, στην εφημερίδα του φίλου του οποίου εγώ έκανα τη γνώμη Web TV. Αυτά, σας εύχομαι καλά μυαλά, ειλικρινά σας το λέω, να κοιτάξετε πρώτους τους συνανθρώπους σας, πρώτα τους Ελλήνες και μετά όλους τους άλλους. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν τρώνε χαρούπια οι Έλληνες και δεν τρώνε βελανίδια οι Έλληνες. Ούτε οι Έλληνες θέλουν να είναι οι καμπανταΐδες και οι γυναίκες να κυκλοφορούν με την μπούρκα, ούτε θέλουν να παντρεύονται μωρά. Καλά μυαλά στον καινούργιο χρόνο. Γεια σας.